Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ από το Φύλαθλο προς το Φύλαθλο με post-game σχόλια για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που έλεξε πριν από λίγο στο Ακανά εκεί στα σύνορα Μαρουσίου με Καλογρέζα τελικό αποτέλεσμα 67-65 ήττα του Ολυμπιακού αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια, αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθλο σαν και εσένα, είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε, είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Προσοχή όμω, διότι προφανώ είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία. Πώ επιστήμη θεωρώ ότι είναι εκπληκτική και μα την τριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εμένα προφανώ προσωπικά πολύ. Άρα, Μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινός και αφιλοκερδός. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον προτέρων. Το εκτιμώ. Όπω επίση εννοείται ότι εκτιμώ και τη στήριξή σα όσον αφορά το δεύτερο μου κανάλι, το θηγατρικό, το οποίο και βρίσκεται από κάτω ακριβώς ως link, ως σύνδεσμος στην περιγραφή, όπου και εκεί σήμερα έχουμε σημαντικό ερώτημα όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Τώρα να πω στο διατάφτα κατευθείαν, γιατί με εκτός σε αυτού, αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε ήταν ο μόνος τρόπος για να ιτηθεί ο Ολυμπιακός από αυτό το μπαναϊκό το συγκεκριμένο, ο οποίο είναι ένα συνονθήλευμα, ένα τσίρκο, δεν υπάρχει έτσι, στο μπάσκετ τέτοια ομάδα γενικά, με ένα point guard γενικά τόσο η κακή ποιότητα, τίποτα. Κακοχτισμένο, κακοφτιαγμένο. Και για να κερδίσει έπρεπε όχι να έχει 100-0 διατησία, να έχει 200-0 διατησία, γιατί τόσο ήταν. Αλλά και φυσικά να αποβάλει έναν καλαθοσφαιριστή σημαντικό για μα, τον Wokap, εντάξει, αδίκω. Εγώ που εδώ ποτέ δεν έχω μιλήσει για διατησία, όταν παίζω έτσι με και στα δύσκολα παιχνίδια και στο ποδόσφαιρο, είμαι γνωστό. Υπάρχουν ντοκουμέντα εξάλλου. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για τα εγκλήματα τη ζωή του. Το να χρεώσουν ω τεχνική ποινή δηλαδή το χτύπημα εκείνο, άκου χτύπημα. Γιατί δεν πείτε, δεν το έκανε. Ούτε καν. Και ο άλλο να κάνει λε και έφαγε σφαίρα, εκείνο ο Ζουμπά να πούμε, ο Πέρα Λί. Και μετά αφού είδαν οι διαιτητέ ότι ο Βόκαπ ήταν τρομερό, έπεσε και για τον εαυτό του, αλλά και για τον Σλούκα, οδηγούσε την ομάδα και δεν υπήρχε περίπτωση να έχανε ο Ολυμπιακό, εφόσον παρέμενε στο παιχνίδι ο Walkup ειδικά, αλλά και ο Βεζέγκοφ. Πε και ο Σλούκα, ένα από αυτού του τρει να ήταν, ένα σου λέω εγώ, ο Ολυμπιακό δεν έχανε με τίποτε. Απόψε. Εντάξει. Αλλά αυτοί οι αλήτε οι διαιτητέ είχαν άλλη άποψη, είχαν αποστολή φαίνεται, γιατί ο άλλο γκρινιάζει ο χρήστη. Η ντροπή του είναι πραγματικά. Αυτή η ομάδα είχε και δύο ιδιοκτήτε, οι οποίοι ήταν εντάξει, αντίπαλοι μα, αλλά τουλάχιστον ήταν και άνθρωποι κανονικοί. Νυφάλοι κτλ. Δεν ξέρω, του επηρέασε και του διαιτητέ, του κέρασε τίποτα, δεν ξέρω. Αλλά το να χρεώσει flapping αυτό το σπρόξιμο του Παπαγιάννη πάνω στο walk-up, εντάξει ότι έκανε και καλά θέατρο δηλαδή, αυτό είναι το flapping. Εντάξει τώρα εμφανώ έγινε σπρόξιμο. Αυτό που μίλαγε εκεί πέρα, ο γνωστό ο δημοσιογράφο, ο σχολιαστή, σιγά μην το πει, μην το αναφέρει. Είναι γνωστό, φανατικό παναθναϊκό. Εδώ τον αγώνα τον έβλεπα με ένα άτομο το οποίο. Εντάξει, δεν ασχολείται με το άθλημα αυτό καν. Δεν έχει γνώσει. Αλλά μου έκανε το εξή ερώτημα. Αυτό που μιλάει, τι ρόλο βαράει, πώ λέγεται. Ε, και γυρνάω εγώ και τη λέω, ξέρω εγώ τι, έτσι και έτσι, λέγεται χατζητέτιο και τα λοιπά. Χωρί να πω ότι ομάδα υποστηρίζει. Και μου λέει αυτό είναι παναναϊκό φανατικό. Λοιπόν, θέλω να σα όσο καταλάβει ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει σωστό επαγγελματισμό ούτε στη διαιτησία ούτε στη δημοσιογραφία. Δυστυχώ επικρατεί διαφθορά και αλητεία γενικά. Αλλά όχι μέσα από μαγιά, μέσα από νιά. Πάνω μου. Παίξε εκεί με τι συλλαβέ και θα καταλάβει τι λέω. Λοιπόν, εντάξει, τον εστήλατε στα αποδητήρια των Walkup, τα καταφέρατε να κάνει ντους. μια ώρα αρχίτερα, να μην μπορεί να προσφέρει, να μπει ο Λούτζι μετά που τι να κάνει αυτό. Είπαμε, σιγά το Λούτζι, εκεί ποντάραν οι διαιτητέ. Αλλά μετά αυτό δεν αρκούσε φυσικά. Όχι βέβαια. Έπρεπε ο Μποχωρίδη να κάνει κεφαλοκλείδωμα εκεί στο Βεζέγκοφ σε μια φάση, κοντά στο καλάθι, σε διεκδίκηση τη μπάλα εκεί για το rebound, εντάξει. Και όχι μόνο να τον τραυματίσει, εντάξει, όχι μόνο να τον τραυματίσει, ξαναλέω, αλλά και να μην χρεωθεί με αντιαθλητικό φάουλ, αυτό που ήταν καραμπινάτο. Εντάξει, είμαστε ξεφτυλισμένοι. Πονούσε το σερί, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολύ. Εμεί, επειδή δεν γουστάρουμε και όλα στον αριθμό 13, το κάναμε 14 και έμεινε εκεί. Αυτό δεν το πιάνετε με τίποτα. Παλιά είχατε και σοβαρή ομάδα, είχατε και καλού παίχτε. Και αντικειμενικά τώρα ο Μπατίστ μια χαρά παίκτη ήταν, ο άλλο ο, ξέρω εγώ, Γιασικεβίτσιου, είχε κάνει NBA. Μπάιον Σκάτ, Ντάμινικ Wilkins. Εγώ του σέβομαι αυτού. Αλλά τώρα είναι συνονθήλευμα αυτό που έχετε εκεί πέρα. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Μα τυχαίο είναι το ότι θα αλλάξετε όλη την ομάδα σα. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Ο ίδιο ο ιδιοκτήτη, ο Σάκια Σπρέ, του αλλάζει. Δεν του θέλει. Άρα τι γίνεται, αξίζει να κερδίσετε εσεί. Έτσι. Έτσι χαίρεστε. Ομοφιλοφιλικά δηλαδή. Ωραία, και τι να καταλάβει. Ο walkup θα επανέλθει. Ο Σλούκα θα γίνει καλά. Αυτοί αρκούν για να σε κερδίσουν. Και εντό, αλλά και μετά πάλι εκτό έδρα, μεσοβδόματα όταν ξαναπέξουμε. Και θα κάνουμε το 3-1. Τι 3-0, τι 3-1. Ακόμη και 3-2. Χτυπά ξύλο πε. Α πάει στο διάολο. Το πρωτάθλημα δεν το χάνω. Το είπε και ο Μπαρτζόκα αυτό. Έτσι από τον πρώτο αγώνα. Δεν μ' άρεσε αυτή η δήλωση βέβαια. Με είχε προβληματίσει. Λέει, εμεί θα κάνουμε το καθήκον μα. Δηλαδή να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σα σου λέω ότι εντάξει η σκούπα παίζει και να μην γίνει. Εγώ τουλάχιστον έτσι το πήρα. Τέλο πάντων, δεν έγινε η σκούπα που την περίμενα προσωπικά και την πίστεψα τόσο πολύ που εγώ προσωπικά δεν ποντάρω και στο στίχημα γενικά υπέρ και φυσικά όχι κατά εννοείται, επειδή έχω συνέστημα τρομερό, αλλά τι. Έλα που όμω που στην προηγουμένη περίπτωση το επιχείρησα και το συνδύασα μάλιστα με αγώνε του NBA. Εκεί εντάξει, πετάω, λογικό, ασχολούμαι, παρακολουθώ, τα έπιασα όλα. Και το 3-0 που βάλα εδώ πέρα, η χαμηλότερη δηλαδή απόδοση μου χάλασε τη φάση, α πούμε. Άσε, ούτε τρόφιμα τώρα. Λοιπόν, θέλω να σου καταλάβει ότι τόσο πολύ απογοητεύτηκα και τόσο πολύ δεν περίμενα να χάσουμε αυτόν τον αγώνα. Και έπρεπε δηλαδή να σπάσω ο στο το ποδάρι του, να γυρίσει ο κόσμο ανάποδα, να γίνουν όλα αυτά, να λείψουν τόσοι παίχτε, εντάξει. Βασικότατη, τρει, γιατί και ο Λούκα έρχεται από τον μπάγκο, αλλά είναι βασικό θεωρείται, ποιοτικό, σου κάνει οργάνωση του παιχνιδιού, τον έχασε. Χάνει τον Σλούκα με τη γαστρεντερίτιδα, χάνει και τον άλλον το walk-up, αδίκω και τελείωσε. Και όσο για τα καραγκιουζιλίκια εκεί από τι εξέδρε, αυτοί οι ουρακοτάκι, γιατί εντάξει, εγώ όλου του λέω έτσι, ακόμη και του Ολυμπιακού αν είναι και πετάνε αντικείμενα ή ξέρω εγώ με το laser, πάντα τα λέω. Αυτά υπάρχουν εδώ πέρα, έτσι στην εκπομπή, στο κανάλι ντοκουμέντα. Του κράζω όλου. Και τώρα θα το, το ξανακάνω, εννοείται, γιατί εντάξει, είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει, είναι ό,τι χειρότερο να πετάνε γιαούρτια, να πετάνε νερά. Εντάξει, οι βόρεια προάστια αυτοί έχουν λεφτά, δεν έχουν θέμα. Δεν είναι σαν και εμά που θέλαμε ένα τάλιρο να το κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα τριαντάρι, μπα και φάμε τίποτα. Άκουλε γιαούρτια και νερά, Σώπα. Το καταβρέξανε τον Μπαρτζόκα εκεί, σαν βρεγμένη γάτα ήταν. Ντροπή του. Απευθύνομαι τώρα σε αυτέ τι τάνε που κάνανε αυτά που κάνανε στο γήπεδο. Όταν ρε εσεί ήρθατε σε εμά εδώ, έτσι, στο και φιλία, έγινε κάτι. Πετάξαμε τίποτα νερά, σε παγκούς μπήκε κανένα ο παδός, γιατί και στο τέλο μπήκε ο παδός μέσα. Και λέει ο άλλο που μιλάει: Φίλαθλος λέει Ποιο φίλαθλος προσβάλλει τη λέξη: Εμεί είμαστε φίλαθλοι εδώ. Όχι αυτή γενικά, όχι μόνο του Παναϊκού. Μην το παίρνει δηλαδή ότι είναι μόνο για τον Παναϊκό. Άντε μπράβο! Γιατί είχαμε και το λαρετζάκι α πούμε πάλι ασόβαρο, ενώ με το που βγήκε ο Walkup και αποβλήθηκε, αδίκω. Ξαναλέω. Εντάξει, κάπω ψηλό σοβάρεψε, έβαλε ένα τρίποντα, αλλά μέχρι εκεί τίποτα κι αυτό. Ευτυχώ που ο Μακίσικ κατέβαζε την μπάλα, αλλά και πάλι δεν είναι point guard ο άνθρωπο. Τον βαφτίσαμε και αυτόν. Τι να κάνει τώρα, κατά ανάγκη. Χαθήκανε και κρίσιμα τρίποντα και στο τέλο του Μοκίσης και εννοείται. Κακό αυτό το play ήταν να βαρέσει τρίποντο ο Πίτερ ή να σκοράρει από κοντά ο Φολ. αυτό ακούστηκε και από το Μπαρτζόκα, αλλά τελικά δεν ακούστηκε από του παίχτε. Τα ακούσαν οι δημοσιογράφοι μόνο και το μεταφέρανε. Εδώ η μπάλα χτύπησε το χρονόμετρο και θέλανε μετά να μετρήσει το καλάθι. Δεν έχουν ιδέα, είναι άρρωστοι άνθρωποι είτε δεν ξέρουν το άθλημα, δεν ξέρω. Θέλανε να μετρήσει καλά και φάουλ, δηλαδή είναι να απορρεί, πραγματικά. Εντάξει, mm -hmm. παίξαν τη ζώνη αυτή του Ιτούδη που την ξεκίνησε. Ο Ιτούδη είναι καλό προπονητή αντικειμενικά. Εντάξει, πήρε χαμπάρι το τι λειτουργεί να σταματήσει τον Ολυμπιακό. Χαίρομαι πολύ. Και οποιαδήποτε ομάδα παίζει σε στυλ NBA, έτσι με passing game γρήγορο. Τιμημήθηκε μετά τη φάση εκεί ο Ρεάλ Μαδρίτη, ο προπονητή, ο Τσου Ματέο, ξέρω εγώ. Και μετά τώρα και ο Σερέλη. Ποιο ο Σερέλη, και σου πήρε την νίκη αυτό επειδή σου λείπαν λοιπόν, όλοι οι αυτοί. Και έκανε και εσύ λακιεσμά, έτσι. Έκανε και εσύ λάθη. Αυτοί δηλαδή που ήταν μέσα, εντάξει, ήταν ο Χελικό ο πύριο, γνωστό, ήταν ψιλοσοβαρό, προσπάθησε τίποτα. Και το τρίποντο που έχει έχασε, α πούμε, ένα κρίσιμο. Και ο Μακίε ξαναλέω πολλά κρίσιμα. Ο Βεζέγκοφ δεν ήταν στα καλά του, αλλά πιστεύω στην τέταρτη περίοδο να έπαιρνε μπρο, το πιστεύω. Έτσι και ήταν μέσα, δεν χάναμε με τίποτε, ξαναλέω. Παπα-Νικόλα, ο κλασικό μαχητή, τι να κάνει μόνο του ο αρχηγό μα, ο Φουκαρά. Όταν τώρα στον πάγκο George Pappas, ο οποίο δεν κάνει για Ολυμπιακό, για επίπεδο, για Α2 είναι, αλλά και Τσιάμι, πώ λέγεται, αλλά μόρε τώρα. Άσε με τώρα, τι άλλο να πω εδώ. 25-13 χάναμε στην αρχή και στην πρώτη περίοδο, στο τέλο τη. Μετά 33-35 θυμάμαι στο ημίχρονο. Μετά θυμάμαι πάλι 51-50 στο τέλο τη τρίτη περίοδου και μετά στο τέλο. ω γνωστόν 67-65 δυστυχώ. 15 πόντου πέταξε ο Κώστα, ο Παπα-Νικολάου, ο Walkup 14 που ο Walkup έτσι και έμενε θα βάζε πάνω από 20. Στο λέω εγώ με υπογραφή και θα κερδίζαμε. Και εύκολα κιόλα θα κερδίζαμε με διαφορά περίπου 7 πόντων με 10. Ό,τι σου λέω. Ο Λί 12, ο Πονίτικα και αυτό 12, έβαλε κρίσιμο τύπο το στο τέλο. Μπροστά στο Fall, ντροπή. Κουράστηκε κι αυτό, εντάξει πρόσφερε ο Μπάλαμποϊ, πιο σοβαρό ο Μπάλαμποϊ έτσι. Και από τον Peters και φυσικά. Από τον black ο οποίο δεν έπαιξε καν έτσι. Χαίρο πολύ. Δεν είναι καλά ακόμα ο black και γενικά έχει θέματα αυτό. Είναι για να φεύγει. Τα έχουμε πει. 11 πέταξε ο foul που λε. Τέλο πάντων, δημιουργό καλό ήταν και ο Παπα-Νικολάου με 7 assists. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε βάλει λιγότερου πόντου από ό,τι στο δεύτερο. Αλλά είχε μοιράσει 5 assists. Ενώ στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή τρίτη και τέταρτη περίοδο, μοίρασε 7. Μοίρασε βασικά 2. Ε, σύνολο 7. Τέλο πάντων, δεν έχω τώρα κάθαρο μυαλό. Βλέπει. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στην κλασική καθημερινή εκπομπή. Κυρίω ποδόσφαιρο. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Αλλά και θα αναφερθώ και στο basketball, προ το τέλο εκεί. Ξέρει, εκεί ανάμεσα στα σχόλια τα δικά μου και στα δικά σα τα σχόλια έτσι που πάντα μα πάντα ακούγονται και μου αρέσουν έτσι να τα μεταφέρω. Αυτά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ραντεβού κλασικά τα απόγευμα Όπω έχουμε πει, έτσι τη Παρασκευή, 9 Ιουνίου του 2023. Ευχαριστώ, χαιρετώ, ζητώ Ολυμπιακό.